χωρίς διαδικασίες και να τους συλλάβουν. Τα ξημερώματα αστυνομικοί ερεύνησαν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, χωρίς να βρουν κάποιο στοιχείο σχετικό με την υπόθεση. Η πλήση τώρα μεταξύ ελών της Αυγής και του ΚΚΕ φαίνεται ότι δεν ήρθε ως κεράβος εν εθρία. Μήνες τώρα το Εθνικιστικό Κόμμα προσπαθεί να εδραιωθεί στην αυτοεπισκευαστική ζώνη και γενικότερα στην περιοχή και οι εκπρόσωποι του είχαν στείλει σε κάθαρο μήνυμα. Θα δώσω μια υπόσχεση στα αυτού μας και σε αυτούς τους ανθρώπους. Η ζώνη θα κεμβηθεί, τα καράβια θα ξαναέρθουν πίσω και οι λακέδες του ΠΑΠΑ και του ΚΚΕ, οι οποίοι καπηλεύονται τόσα χρόνια την κατάσταση, θα εξαφανιστούν από τα μέσα. Η επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα της πολλούς ήταν καλά οργανωμένη και είχε ως στόχο την επίδειξη δύναμης. Γι' αυτό άλλωστε λένε τα θύματα, οι δράστες όχι μόνο φορούσαν ρούχα με διακριτικά της Χρυσής Αυγής, αλλά δύο από τους επιτιθέμενους συστήθηκαν ως επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει 6 άτομα από τους δράστες. Ο ένας μάλιστα είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία σε μια επίθεση εναντίον Αιγυπτίων αλλιεργατών και αποτύπωμά του βρέθηκε σε ένα από τα καδρόνια που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 8 μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πρώτον, δεν θα κάτσουμε σταυρωμένα χέρια. Θα έχουν κακά ξεμπερδέματα με μας. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα από κάποια τέτοια χτυπήματα κτλ. Ποτέ, ειδικά οι κομμουνιστές το έχουν αποδείξει ιστορικά, ξερονήσια, διωγμή, δεν καταλαβαίνουμε. Έχουμε βγάλει όμως και πείρα, και εμείς, για το πώς αντιμετωπίζονται τα πράγματα. Μαζικά και οργανωμένα. Τα ξημερώματα αστυνομική παρουσία εισαγγελία ερεύνησαν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Πέραμα, χωρίς όμως να βρουν κάποιο στοιχείο σχετικό με την υπόθεση. Το καθεστώς του μνημονίου με προσωπική εντολή Σαμαρά κατέλυσε τους νόμους και το Σύνταγμα. Δυνάμεις καταστολής, δημιουργίες ΜΑΤ, η κρατική ασφάλεια και η εισαγγελέας Πειραιά εισέβαλαν παράνομα στα γραφεία της τοπικής οργάνωσης Περάματος. Έκοψαν με τροχό την κύρια θύρα των γραφείων και προκάλεσαν φθορές στον χώρο. Στην επίθεση εναντίον των μελών του ΚΚΕ αναφέρθηκαν και ξένες ενημέρωσεις. Η βρετανική εφημερίδα Guardian χαρακτηρίζει την επίθεση ως την πιο βίαιη από την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Όπως σημειώνει, με το Κομμουνιστικό Κόμμα να ετοιμάζεται για το Φεστιβάλ Νεολαίας στις επόμενες ημέρες, η επίθεση τα μεσάνυχτα της Πέμπτης έρχεται εν μέσω αυξανόμενων φόβων ότι η ακροδεξιά προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα κλίμα εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Άλλωστε, προβεβλημένα μέλη της Χρυσής Αυγής έχουν προβλέψει πως η χτυπημένη από την κρίση χώρα οδηγείται σε εμφύλιο πόλεμο. Τα θύματα της επίθεσης έχουν υποβάλει μηνύσεις, ενώ η δικογραφία της αστυνομίας αναμένεται να διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα τις επόμενες ώρες.